αναμένουμε πώς και πώς την αυριανή σας εκδήλωση, πραγματικά, η οποία θα έχει τίτλο... Η οποία θα έχει έναν τίτλο ο οποίος είναι αφιερωμένο στον Αντέρ. Τίτλος όπου νομίζω ότι είναι αντιπροσωπευτικός, ότι μας απασχόλησε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα ο κύριος Αντέρ με τις αποφάσεις του, με τις αναδιπλώσεις του, με τις απολύσεις του, με όλες γενικά τις δραστηριότητες του. Οπότε θα υπάρξει... Θα του έχουμε ένα ειδικό αφιέρωμα του κύριου Ντέρ. Βέβαια θα παρελάσουν κι άλλοι. Ας μην νομίζει ο Ντέρ ότι θα είναι μόνος του. Έτσι βέβαια. Η σάτυρα και γενικότερα η παραδοσιακή αποκριά είναι συνυφασμένη με τη σάτυρα από τα αρχαιότερα χρόνια που έχει τις ρίζες της μέχρι σήμερα. Και αυτή τη σάτυρα προσπαθούμε να τη δώσουμε με έναν έτσι ωραίο και γλαφυρό τρόπο. Με χορό, τραγούδι γύρω από την φωτιά, την παραδοσιακή φωτιά που αποτελούσε το κέντρο αναφοράς σε όλες τις παραδοσιακές αποκριάτικες εκδηλώσεις που γίνονταν στη Θράκη από παλιότερα μέχρι σήμερα. Στην εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης, κύριε Χατζηπέ μου, όλα αυτά τα κείμενα τα οποία ας πούμε μας τα λέτε ανήμερα αυτής της μέρας, ποιος τα γράφει? Ο Μιλών, αλλά συνδράμεται και από διάφορα μέλη του Συλλόγου Ευρυτών σε όλη αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή μαζευόμαστε, βάζουμε την θρακιώτικη έμπνευσή μας μπροστά και γράφουμε τα στιχάκια ανάλογα με το ποια πράγματα θέλουμε να θίξουμε σε αυτή την εκδήλωση. Να δώσουμε δηλαδή ένα χιουμοριστικό τόνο και να μνημονεύσουμε σαφώς τα 1200 κείμενα δίνοντας ένα άλλο στίγμα, όπως είπε, της παραδοσιακής αποκριάς. Ανήσυχος πάντως ο σύλλογός σας, κύριε Χατζηπέ μου, αυτή τη φορά φέτος δημιουργήσατε έτσι και ένα πολύ ωραίο μελωδικό τραγούδι, το οποίο έχει στίχους για το Common Party, μία διασκευή ενός μιας μεγάλης παγκόσμιας επιτυχίας, την οποία όμως κάνατε ένα cover εκεί πέρα, βάζοντας και το δικό μας στοιχείο μέσα, την Γκάιντα. Με θάρρος, θα έλεγα. Μας άρεσε όταν από τη στιγμή που ακούσαμε έτσι πρώτη φορά το τραγούδι έτσι, του Φαρούκου, το Πέπας, κλασικό αποκριάτικο, εγώ θα το χαρακτηρίζα Latin τραγούδι. Έμελε να καθίσουμε κάτω, να γραφτούν οι στίχοι, να προσαρμοστεί η μουσική και να γίνει και αυτό ένας δικός μας έτσι καρναβαλικός αποκριάτικος ύμνος. Έλειπε κάτι από την πόλη της Κομωτινής που να έχει αναφορά την Κομωτινή. Και έλειπε για το Common Park. Οπότε πιάσαμε σφιχτά από το Δεκέμβρη και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα που έχετε ακούσει όλοι. Έλαμπες μέσα στο χάρτη της Κομωτινής, το πιο μεγάλο πάρτι, γιατί πραγματικά είναι το πιο μεγάλο πάρτι αυτό της Κομωτινής, το Common Park που γίνεται στην πλατεία. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι η έκτη κατά σειρά χρονιά το οποίο το κανόνουμε. Δεν οργανώθηκε δύο χρονιές λόγω COVID. Ήμασταν και οι τελευταίοι τότε πριν το lockdown του COVID που κάναμε αυτή την εκδήλωση. Αλλά ήταν πετυχημένη εκδήλωση και νομίζω ότι την περιμένει όλος ο κόσμος με πολύ ανυπομονησία. Σε εμάς από το Σύλλογο Ευρυτών είπαμε να συμμετέχουμε όλα τα τμήματά μας όσο μπορεί το καθένα. Μόνο το κάποια τμήματα που δεν μπόρεσαν ακόμη να συγκροτηθούν και να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παραδείγματος χάρη το K-pop ή τα θεατρικά τμήματα, αυτά μόνο έμειναν απ' έξω. Δηλαδή συμμετέχει η χοροδία, παραδείγματος χάρη, με το τραγούδι το οποίο, όπως είπατε κι εσείς, γράφτηκε ειδικά για το Common Party αυτή τη διασκευή. Συμμετέχουν τα παραδοσιακά, τα κρουστά, τα βραζιλιάνικα. Δηλαδή πριν την παρέλαση, το Σάββατο θα περιοδεύσουν στην πόλη η Los Tumbaneros Com μαζί με τα κρουστά του Ιάσμου σε ρυθμούς έτσι βραζιλιάνικους, να ξεσηκώσουμε τον κόσμο πριν την παρέλαση, δίνοντας ένα ξεχωριστό, μια ξεχωριστή νότα σε αυτές τις εκδηλώσεις. Και φυσικά τα παραδοσιακά τμήματα με την παραδοσιακή αποκριά και με τη συνοδεία πάντα της ευρύτικης υγειάς, η οποία θα έρθει να μας πλαισιώσει σε αυτή μας την προσπάθεια. Νομίζω ότι θα έχουμε πάλι έτσι ένα ωραίο και πετυχημένο διήμερο. Η Ιωνία είναι θετική. Βλέπω ότι ο κόσμος περιμένει με ανυπομονησία να συμμετέχει σε μια τέτοια εκδήλωση, γιατί και εμάς αυτό είναι ο βασικός στόχος, η συμμετοχή όλου του κόσμου. Χωρίς πολλές λεπτομέρειες, δηλαδή παραδείγματος χάρη ο Σύλλογος Ευρυτών χρησιμοποιεί το χρώμα πράσινο στην παρέλαση, την καρναβαλική, μόνο και μόνο για να δώσει τη δυνατότητα κάποιον με πολύ εύκολο τρόπο να συμμετέχει καρναβαλικά, δηλαδή με μια απλή μάσκα, ένα απλό καπέλο,
στην αρχή να ενταχθεί μαζί μας και να διασκεδάσει συμμετέχοντας σε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, όχι εκείνο το πράγμα το οποίο φαντάζει κάπως πιο στημένο στην Ξάνθη, σε εμάς είναι ένα πάρτι. Ένα πάρτι είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. Όπως θέλει ο καθένας μπορεί να ντυθεί και όπως θέλει μπορεί να συμμετέχει. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, κύριε Χατζηπέμο, γιατί δεν πρέπει να συγχαίουμε την καρναβαλική παρέλαση, την ξανθιώτικη, με τη δική μας. Εμάς είναι αυτό ακριβώς που λέτε, γι' αυτό και ο τίτλος της δράσης είναι έτσι: Common Party, Party. Φοράμε κάτι ακριβώς, λαμπερό, κάτι. Κάτι ξεχωριστό για την ημέρα, κάτι που μας εκφράζει και, εν πάση περιπτώσει, βγαίνουμε προς τα έξω και αυτό είναι το βασικότερο, να μπορούμε να συμμετέχουμε. Να συμμετέχουμε όχι χειροκροτώντας τον κόσμο που παρελάζει, αλλά να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό που λέγεται παρέλαση, να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό που λέγεται πάρτι στην πλατεία. Αυτός είναι ο βασικός στόχος, να βγει ο κόσμος έξω, να διασκεδάσει με τη φυσική του στις δύσκολες, αν θέλετε, περιόδους στις οποίες διανύουμε, οικονομικά δύσκολες περιόδους, να μπορέσει να χαρεί, να διασκεδάσει μετά από τα 2 χρόνια lockdown με τους αποκριάτικους αριθμούς της Κομωτινής. Με τους αποκριάτικους αλλά και με τους παραδοσιακούς, να το επισημάνουμε αύριο, λίγο μετά τις 7 η ώρα στην Κυριακή Πλατεία. Και οι ρυθμοί μας θα φροντίσουμε και οι παραδοσιακοί μας ρυθμοί να είναι αποκριάτικοι. Δεν θα λείπουν ούτε τα πικάντικα αποκριάτικα τραγούδια, ούτε φυσικά η σάτιρα, όπως αναφέραμε, γιατί και τη σάτιρα εμείς την τραγουδάμε και την χορεύουμε. Δεν είναι μια απλή σάτιρα, μια απλή ανάγνωση, αλλά είναι χορευτικό το δρόμενο γύρω από τη φωτιά, όπως είπαμε, που είναι το κέντρο αναφοράς παλιότερες ιστορικές κοινωνίες, όπου μαζεύονταν γύρω από τη φωτιά και διασκεδάζαν. Με την Κάιτα πάντοτε να συνοδεύει αυτή την προσπάθεια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Χατζηπέμου. Δίνουμε το ραντεβού μας αύριο στην Κεντρική Πλατεία, λίγο μετά τις 7 η ώρα. Εκεί να διασκεδάσουμε με τον Πολυμήχανο Σύλλογο Ευρυτών Νομού Ροδόπης. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Να είστε καλά.